Radio Enadi. www.radioenadi.gr. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε πάντοτε Radio Enadi, Avena FM 97,7. Ανδρέας Σταματόπουλος, Σάκης Αποστολάκης στα μικρόφωνα. Είναι η εκπομπή απέναντι και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα και την δημοσιογράφο, την Ειρήνη Νικολοπούλου. Καλή σας μέρα, κυρία Νικολοπούλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε ακόμα, πώς όσο μας αφήνουν. Η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη το παλεύει. Σιγά σιγά, να, και εμείς έχουμε εδώ θέματα με το λιμάνι, με το αεροδρόμιο, με την Εγνατία Οδό. Σήμερα λέγαμε να πάρουμε το μετρό να έρθουμε στο ραδιόφωνο, αλλά δεν βόλεψε, ξέρετε. Γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έγινε. Χθες μιλούσα με έναν πρώην υπουργό, πολύ γνωστό οικονομολόγο, σαν quiz ξεκινάω, ο οποίος συνέδεσε με το ασφαλιστικό την καριέρα του και μου λέει το εξής. Είναι ηρωισμός να λέω ότι αισιοδοξώ αυτή την εποχή για την Ελλάδα. Α, τόσο καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω κάτι πιο αισιόδοξο όμως που άκουσα πριν. Παρακαλώ. Παρακαλούμε. Λοιπόν, Λαγκάρντ, είδατε τι είπε? Το είδαμε, ναι, και δεν πιστεύουμε στα αυτιά μας. Και όμως πρέπει να πιστέψουμε. Ναι, είναι για καλό τώρα αυτό, γιατί εμείς τους έχουμε φοβηθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι για καλό, γιατί αυτό που λέει, αν το διαβάσετε, πρώτα απ' όλα αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο κάθε φορά γίνεται η ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων σε μία πόλη, σε μία χώρα. Λέει, ας πούμε, το Ρίο τώρα τα προβλήματα, αλλά σωρία προβλημάτων όλα τα χρόνια. Οπότε σου λέει, όλο αυτό το οποίο είναι και διάτρητο εν τέλει, καθόλου διαφανές, ας το αφήσουμε στην άκρη και βοηθάμε πολλαπλώς και μία χώρα και αφήνουμε και στην άκρη όλα αυτά που γίνονται, που είναι στο όριο της παρανομίας, αν θέλετε. Ναι, αλλά έτσι όπως τα λέτε, είναι λίγο επίφοβο. Γιατί? Γιατί, ναι, μεν υπάρχουν αυτά που είναι στα όρια της παρανομίας, να μην τα κάνουμε στις άλλες χώρες όλες, να τα μαζέψουμε να τα κάνουμε κάθε χρονιά στην Ελλάδα, κάθε φορά. Όχι, αυτό που λέει είναι ότι μέχρι να ανατεθεί γίνεται το έλα να δεις, καταλάβατε, διότι υπάρχουν τα διάφορα λόμπι, το οποίο είχε συμβεί και τότε, γιατί είσαστε πολύ μικρότεροι και εγώ τα θυμάμαι, το 97 μάλιστα χαρακτηριστικά. Ευχαριστούμε πολύ για το κουμπλιμέντο, αλλά δεν είμαστε και τόσο, ας πούμε. Εντάξει, το 97 που ανακοινώθηκε από το Τόκιο ότι η Ελλάδα παίρνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κόπηκαν τα πόδια μου εκείνη την ώρα. Ήμουνα στο Λονδίνο γιατί είχε πεθάνει η Νταϊάννα. Ναι, βέβαια. Σήμερα μάλιστα είναι και θα ήταν τα γενέθλιά της, θα γινόταν 55 χρονών. Και ενώ μοντάραμε όλοι για το, ξέρετε, την προετοιμασία, ήταν ένα μέγιστο τηλεοπτικό γεγονός. Φυσικά. Αυτό τότε. Παράλληλα βλέπω μέσα στο BBC να γίνεται ένας πανικός, μια χαρά. Λέει, η Ελλάδα πήρε, και χαιρόταν το BBC γιατί η Ελλάδα πήρε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εσείς βέβαια θυμόμαστε, είχατε μια έτσι ανάμειξη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχατε παρουσιάσει κάποιες ειδικές εκπομπές, ήσασταν με αφιέρωμα στον εθελοντισμό με την Ολυμπιάδα Όλη η Ελλάδα, ναι, πώς το λέγανε νομίζω. Παρουσίαζα τις δύο εκπομπές στην Ολυμπιάδα Όλη η Ελλάδα και αυτό θα εξηγήσουμε γιατί και πώς, ας πούμε, το επικυρωποιούμε με τη σημερινή είδηση της Λαγκάρντ. Και το δεύτερο ήταν το Celebrating Cultural Olympiad, γιατί παράλληλα γινόταν και η πολιτιστική Ολυμπιάδα. Αυτό ήταν στο Eurosport, νομίζω, αυτή η εκπομπή. Στο Eurosport, ναι. Τώρα το πρώτο, γιατί λέω συνδέεται, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έγιναν τότε, γι' αυτό και εξού και ήταν ο τίτλος της εκπομπής, σε κάθε πόλη ανεγυρώταν ή ανακαινιζόταν ένα γήπεδο, ένας αθλητικός χώρος τέλος πάντων. Οι οποίοι μετά, ελάχιστοι εξ αυτών και θα έλεγα περισσότερο στην περιφέρεια, εντάξει, αξιοποιούνται σήμερα. Τα υπόλοιπα όμως που έγιναν στην Ελλάδα, γνωρίζουμε για την τύχη τους με το, ξέρετε, το ΑΤ που βάζουμε, την ατυχία τους. Ναι, ναι, ναι. Διότι έμειναν εκτός τελείως. Ξέρετε ότι κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη Mercedes που έχουν πινακίδα 2004.
Δηλαδή εννοείται ότι αυτοκίνητα που... Αυτοκίνητα που ήταν τότε, είχαν δοθεί τότε μαζί με όλα αυτά τα χρήματα που είχαν δοθεί για να γίνουν κάποιοι, να ανακαινιστούν κάποιοι αθλητικοί χώροι, ήρθαν και κάποια αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούν ακόμα. Να σας πω κάτι, το αντιλαμβάνομαι και το αντιλαμβάνομαι, αλλά μιλάμε για 12 χρόνια μετά, εκ των οποίων τα 7 κλαίμε όλοι. Από πού να ξεκινήσουμε? Αφήστε το δικό μας χώρο για να μην λένε ότι συνέχεια μιλάμε για μας και για το ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή κομμάτια και θρύψαλα και αν θέλετε το συζητάμε. Όχι να τα αλλά λέμε γιατί δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν μπορεί να σταθεί αυτή η χώρα. Δεν μπορεί δηλαδή. Είναι τρομερό. Όλες οι προηγούμενες πήρανε μνημόνια, κάνανε, ξαναφτιάξανε ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας τους, της παραγωγής τους, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, παιδιά. Παιδιά, δεν έχουμε φυσικά τίποτα, δεν παράγουμε. Δεν παράγουμε, δεν παράγουμε τίποτα. Το κάναμε στο παρελθόν, απλά σταματήσαμε και δεν φταίνει οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν. Δεν έπρεπε να είμαστε. Ναι, υπήρχαν οι γεωργοί, υπάρχουν ακόμα, αλλά όταν δεν μπορεί ο άλλος... Αυτό που έλεγε ο Παπανδρέου, να γίνουμε ζήσει... σερβιτόροι της Ευρώπης, αλλά γινόμαστε και σερβιτόροι. Αυτό γίναμε. Θα είχαμε γίνει σερβιτόροι, ξενοδόχοι, πορτιέριδες. Να είχαμε γίνει σωστοί, γιατί θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και πάντως, είναι. Όσον αφορά τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και επειδή μιλήσαμε για αυτήν την εκπομπή που κάνετε για τον εθελοντισμό, εγώ πάντως εντελώς κάθετος κατά του εθελοντισμού, γιατί το θεωρούσα ότι υπήρχε κάποιος κόσμος ο οποίος στην ουσία κοροϊδευόταν. Γιατί υπήρχαν τεράστιες αμοιβές εκεί, σε αυτή τη διοργάνωση. Και απ' την άλλη υπήρχε ένα καρό κόσμος, ο οποίος για το ιδεώδες έτρεχε πάνω κάτω, έκανε πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή από το να υποδέχεται αποστολές, να φροντίζει τον κόσμο, που θα πάει ο κόσμος. Και απ' την άλλη να υπάρχει γύρω του ένας πακτολός χρημάτων. Δεν είναι λίγο οξύμορο? Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι σε αυτές τις διοργανώσεις υπάρχουν αυτοί που είναι οι μόνιμοι, οι εθελοντές που λέτε, εργάστηκαν μόνο τις ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι, ναι. Οι άλλοι που λέτε, που πληρώθηκαν πράγματι, αλλά όλοι πληρώνονταν τότε δυσανάλογα με αυτό, με το εισόδημα που είχε η Ελλάδα συνολικά, και όχι μόνο για τους Ολυμπιακούς, αλλά σε οποιαδήποτε θέση, ήταν κάτι δυσανάλογα μεγέθη, για να λέμε τα πράγματα, δυσανάλογα μεγέθη με τη μικρή Ελλάδα. Βέβαια, και γενικά και διάφορες εκδηλώσεις. Κάτι πάρτι που παίρναν φωτιά τα δάση από τα πυροτεχνήματα. Μιλάμε τώρα. Όπου είναι, να σας πω κάτι. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Να την πούμε έτσι. Θα έλεγα να δούμε το παρόν και το μέλλον. Αν υπάρχει και πώς θα το δημιουργήσουμε. Έχω μια κόρη των 3 χρονών και ανησυχώ για το μέλλον της. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία είναι σίγουρη και ξέρει ο πολίτης τι θα γίνει για τα επόμενα 99 χρόνια. Το έχουμε καθαρίσει αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα που να ξέρει πού θα βρίσκεται τα επόμενα 99 χρόνια. Πού θα βρίσκεται? Στο υπερταμείο, σίγουρα. Με τις, αυτό που γίνεται με τις τράπεζες αυτές τις μέρες νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι. Δεν τις ορίζουμε. Όχι, όχι, ακούμε πλέον ο έλεγχος θα ασκείται από τους ξένους. Ναι. Πώς να τις ορίζουμε κιόλας, όταν ενώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους δανειολήπτες να αγοράσουν ήδη τα δάνειά τους. Δηλαδή, άμα είναι σε τόσο χαμηλή τιμή, ας δώσουν το δικαίωμα στους δανειολήπτες να αγοράσουν ήδη τα δάνειά τους, για να μην πάνε σε ξένα φαντς. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι τράπεζες έχουν, από ό,τι διαβάζουμε, οι στόχοι που έχουν βάλει από τα 110 δις για τα επόμενα 7 χρόνια είναι να σπάξουν τα 50. Πάλι δεν διασώζονται έτσι. Αντρέα, έχουμε χάσει. Εγώ είμαι ο Σάκης, είμαι ο καλός. Ο Αντρέας είναι ο κακός. Ψάχνουμε να βρούμε τον άσχημο. Έχουμε χάσει τη χώρα από τα χέρια μας. Την έχουμε χάσει από τα χέρια μας. Και όχι με λάθη μόνο των άλλων. Και των άλλων, αλλά κυρίως τα δικά μας. Αυτή τη στιγμή δεν την ορίζουμε. Δεν είναι ακόμα πολύ εμφανές. Αλλά εγώ το βλέπω να έρχεται πόσο σοβαρό είναι αυτό. Δηλαδή δεν έχει γίνει απολύτως κατανοητό. Ας πούμε ότι το αρχίζουμε τώρα και το μυρικάζουμε και το και ζυμωνόμαστε, αν και δεν προλαβαίνουμε νομίζω καν να γίνει ζύμωση και να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ότι αφήσαμε να μας πάρουν και τα καλά κομμάτια, ας πούμε ότι όλοι είναι ένα καλό κομμάτι και πολλά άλλα. Και μακάρι δηλαδή να δοθούν για να μην χαθούν εντελώς.
Για φανταστείτε τα 14 αεροδρόμια αυτή τη στιγμή να μην είχε δρομολογηθεί το που θα πάνε. Τα 14 αεροδρόμια που δόθηκαν, εάν γίνουν σωστά, θα φέρουν καλύτερο και περισσότερο τουρισμό, άρα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, αλλά αφενός που θα πηγαίνουν τα έσοδα, αφετέρου, γιατί κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ένα ρεπορτάζ γερμανικού καναλιού που λέει ότι από τη στιγμή που η Fraport έχει, στην Fraport είναι μέτοχο στο γερμανικό δημόσιο, τα έσοδα θα πηγαίνουν στο γερμανικό δημόσιο. Αφενός, αφετέρου, όλοι φωνάζουν ότι τα αεροδρόμια είναι κερδοφόρα. Και εγώ... δεν τα κρατάγαμε, έχεις δει πως είναι τα αεροδρόμια. Μερικά δεν χρησιμοποιώ. Τα 50 και τη δεκαετία στα 60. Ναι, ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Λοιπόν, μπορούν να μείνουν. Μακάρι να μπορούσαμε να τα κρατήσουμε. Πάντως, για να σου φέρουν κάτι, πάνω να πει ότι το αφήνεις και να σου φύγει κάποια στιγμή. Πάντως, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πολιτικής Αεροπορίας έχει πει ότι στην σύμβαση που υπογράφηκε με τη Fraport υπάρχουν τουλάχιστον 15 παραβιάσεις της εθνικής νομοθεσίας και γύρω στις 7-8 παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας. Ναι, αλλά αν το κρατήσουμε έτσι, στο τέλος δεν θα είπα, θα μείνουν, πώς το λένε, τα ικριώματα, θα μείνει τίποτα. Θα ρημάξουν. Ναι, τελείως. Δηλαδή, πρέπει να δούμε πού έχουμε φτάσει. Εγώ λέω πρώτα αυτοκριτική και μετά... να πω ότι γιατί μου το παίρνει και γιατί θα παίρνει λεφτά και ο Γερμανός. Μωρέ, όλοι θα πάρουν λεφτά πάνω, από πάνω μας. Όλοι θα πάρουν. Ναι. Αυτό που σου λέω τώρα με τα κόκκινα δάνεια. Να πάρουμε κι εμείς κανένας. Μα αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι τουλάχιστον εάν αυτά με τα 14 δρόμια γίνουν καινούρια και τα εμπιστεύεται περισσότερο κόσμος και γίνονται περισσότερες απευθείας πτήσεις κλπ. Κλπ. Θα φέρουν καλύτερο και ποιοτικότερο τουρισμό. Μακάρι, μακάρι να βγει προς το καλύτερο. Κοίταξε, στο μακάρι είμαστε συνέχεια αυτή τη στιγμή. Αυτό το συνεχές. Πριν που λέγαμε για τη Λαγκάρτ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να πούμε ότι αυτή την είδηση διαβάσαμε στο ειρηνικά.gr. Πώς πάει λοιπόν αυτή η ιστοσελίδα, το site, το ιδιωσιογραφικό? Το ειρηνικά. Το ειρηνικά έχει μία πορεία αυτή τη στιγμή 3 ετών. Ξεκίνησε γιατί... η ομιλούσα δεν ήθελε να μείνει στα περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλέσει να μην κλέσει της τηλεόρασης. Ήθελα δηλαδή να περάσω στην επόμενη φάση του διαδικτύου. Για να πω την αλήθεια, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει η κυρία δουλειά μου. Και ακόμα δεν το πιστεύω. Το βλέπω με πολύ αγάπη, αφιερώνοντας πάρα πολλές ώρες, γιατί για να είσαι... σήμερα στο διαδίκτυο και να λες ότι κάνεις λίγο ενημέρωση, πρέπει να είσαι 24 ώρες στο 24 ώρες. Εκεί που άλλοι πάντα είχαν την ευθύνη για μένα, είτε οι διευθυντές ειδήσεων, είτε ο αρισυντάκτης, είτε τώρα εδώ πρέπει να έχω απόλυτα την ευθύνη. Το ειρηνικά σημαίνει ότι βλέπω, προσπαθώ να δω ψύχρεμα την επικαιρότητα. Αυτό μου το έμαθε, πέρα από το όνομά μου δηλαδή, ναι. Μου το έμαθε τα 27 χρόνια στην τηλεόραση, όπου ήταν ένα καθημερινό crisis management. Κάθε μέρα υπάρχει μια κρίση στην τηλεόραση, και μπροστά και πίσω από τις κάμερες, και σε αυτό που σερβίρεις, που μπορεί να είναι από το 9-11 μέχρι τους σατανιστές, μέχρι τον πόλεμο στον κόλπο, μέχρι τώρα θυμάμαι λίγο τα πιο σημαντικά που παρουσίασα on camera, μέχρι το ότι πρέπει να παλεύεις συνέχεια γιατί σου ρίχνουν καθραπακές την ώρα που εσύ είσαι στον αέρα. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο χώρος. Επανέρχομαι όμως στο ειρηνικά και λέω ότι η μετεξέλιξή του, και μάλιστα πρώτη φορά το μοιράζομαι με συναδέλφους αυτό, από 1η Δεκεμβρίου ο στόχος μου είναι να γίνει madeingreece.net.gr. Είναι ένας τίτλος που έχω κατοχυρώσει. Είναι η καταγραφή της ελληνικής διάνοιας απανταχού. Έλληνες είτε εδώ είτε στο εξωτερικό που δημιουργούν. Άρα για τις επιστήμες, για τις τέχνες, για τον οποιοδήποτε τομέα, είτε φτιάχνουν ένα καινούριο προϊόν. Αισιοδοξία λοιπόν. Αισιοδοξία. Κοίταξε, είναι καθοριστικό στοιχείο αυτό για να προχωρήσουμε, να σηκώσουμε το κεφάλι μας, και νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να... απλώς να είμαστε λιγάκι, όχι λιγάκι, να είμαστε πολύ πολύ πολύ
από εδώ και πέρα προσεκτική και όχι αφελής και όχι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει και όχι να μην προσέχουμε και ποιον ψηφίζουμε και όχι... Αυτό πια... Αυτό το τελευταίο ήταν. Ναι, σημαντικό. Να μην προσέχουμε ποιον ψηφίζουμε. Ναι, γιατί δεν μπορώ. Δεν είμαι εγώ που δημιουργώ. Να σου πω κάτι. Πόσες φορές είπα όχι στην πολιτική, άμα σας πω παιδιά, δεν φαντάζεστε. Τη μία να γίνω ευρωβουλευτής, την άλλη να γίνω βουλευτής στη Β' στον Πειραιά, γιατί ήμουνα καταγωγή από τον Πειραιά. Την άλλη στη Β' Αθηνών. Την τρίτη στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία που είναι η άλλη μου πατρίδα. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Κάτι δεν μου άρεσε καθόλου. Πού να φανταστώ βέβαια μετά ότι θα γινόταν έτσι όπως έγινε το πράγμα. Ναι, δύσκολο ήταν αυτό να το φανταστούμε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπετε ο κόσμος να στρέφεται προς το διαδίκτυο για ενημέρωση και να μην προτιμάει την παραδοσιακή ενημέρωση μέσω της τηλεόρασης ή της εφημερίδας ή του ραδιοφώνου? Απολύτως, στρέφεται συνεχώς, όλο και περισσότερο. Και όλο και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που ήταν πολύ εκτός. Τώρα όλο και περισσότερο, γιατί βλέπουν ότι είναι πολύ απομονωμένοι. Βλέπουν ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αν δεν είναι μέσα στο. Για πρακτικούς, χρηστικούς λόγους ξεκινάνε. Μετά για διασκέδαση. Στη συνέχεια για να έχουν ένα πεδίο συνεννόησης με τη νεότερη γενιά, είτε με τα παιδιά τους, με τα εγγόνια τους. Έτσι όλο και πιο πολλοί κόσμος θα είναι. Και βλέπουμε ότι τώρα και με το καινούριο νόμο ότι περιορίζονται οι τηλεοπτικές άδειες. Μήπως αυτό θα ευνοήσει το διαδίκτυο ή πιστεύετε ότι γιατί υπάρχει μια, έτσι να το πούμε, αναρχία, ότι ο καθένας μπορεί να έχει ένα blog και να γράφει ό,τι του κατέβει χωρίς να είναι διαστευρωμένο και ο κόσμος να παραπληροφορείται. Άρα θα πρέπει να μπει μια τάξη, πιστεύετε, είναι σε σωστή κατεύθυνση η κυβέρνηση? Απολύτως σωστή. Και να μπει μια τάξη και στο διαδίκτυο αλλά και στην τηλεόραση. Πάντα πίστευα ότι έχουμε περισσότερες τηλεοράσεις από όσες μας αναλογούν σαν πληθυσμό και σαν οικονομία. Και λιγότερο εγώ θα πίστευα πως πρέπει να υπάρχουν τηλεοράσεις από τέσσερις. Μια χαρά θα ήταν και μια πολύ καλή κρατική. Από εκεί και πέρα το διαδίκτυο είναι το παρόν και το μέλλον. Είναι ένα ποτάμι αυτή τη στιγμή τόσο ορμητικό που και εμείς που είμαστε μέσα βλέπουμε κάποιες στιγμές να μας παρασύρει και να λέμε «Όπα, τι έγινε, μήπως έκανα λάθος εδώ, τι είναι το hoot switch, τι δεν πρόλαβα να καταλάβω». Σε ό,τι αφορά την αναρχία που λέτε, δεν το συζητάω. Νομίζω ότι ήδη έχει υπάρξει μια αυτολογοκρισία ακόμα και από αναρχικά sites που λέει ο λόγος και δεν το λέω τυχαία. Θέλει, δεν μπορείς ούτε να ξεφτιλίζεις ούτε να είσαι να έχεις ξεπεράσει το παράνομο και να αφήνεσαι ελεύθερος, σαφέστατα, και το να έχεις και εταιρεία. Δηλαδή εγώ από την πρώτη στιγμή το ειρηνικά το έβαλα σε Ειρήνη Νικολοπούλου. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι, να πας να ζητάς και διαφήμιση και να είσαι λίγο un poco artista που λένε, un poco τέτοιο, δεν γίνεται. Πρέπει να τα κάνουμε λιγάκι σωστά από εδώ και πέρα τα πράγματα, όπου και να είμαστε όλοι μας. Πάντως το καταλαβαίνει και πολλοί κόσμος πλέον, ότι παρά το ότι υπάρχει τόση μεγάλη υπερπληροφόρηση στο διαδίκτυο, ο επαγγελματισμός ξεχωρίζει. Δηλαδή, καλός ή κακός, είτε το θέλεις είτε όχι, θα βρεις ένα ή 3, 4, 5 site που θα διαπιστώσεις ότι υπάρχει επαγγελματισμός, ότι γίνεται διασταύρωση της είδησης, ότι δεν γράφει ο καθένας ό,τι θέλει όπως θέλει κλπ. Και υπάρχει και αυτό το καλό δηλαδή μέσα στα δικαιώματα. Κάτι μου επιτρέψει ένα παράδειγμα τελείως προχθεσινό. Ναι, βεβαίως. Προχτές γράφτηκε με πηχαίους τίτλους και σε πολύ καλά site ότι είναι ιστορική μέρα σήμερα που τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται 11 και ότι στην επίσημη σελίδα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφαίρεσε το ένα αστέρι. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον, οι χώρες πόσες είναι? 12 δεν είναι βέβαια. Ξέρουμε ότι είναι 27. Ναι. Και θα γίνονταν 27 με τη χώρα της Βρετανία. Τα αστέρια είναι 12. Η απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι να είναι 12. Αυτό ήταν ένα αστείο. Αμέσως
πέρασε σαν ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm. Δηλαδή, θέλει να είσαι σε γρήγορση. Η δημοσιογραφία δεν είναι, πώς το λένε, νεσκαφέ και φρέντο. Φυσικά. Πρέπει να κάθεσαι και να ξανασκεφτείς. Μήπως δεν το σκέφτηκα καλά. Εγώ έβαλα η καημένη έναν αστερίσκο που είμαι πιο ταπεινό ενημερωτικό site μπροστά στα άλλα. Μπορεί να κάνω άλλα πράγματα καλά, αλλά δεν είμαι πρώτη για να μπορώ να έχω τις πηγές για να ανταποκριθώ άμεσα, ναι, σε αυτό το πράγμα. Αλλά κάθισα και έβαλα ένα αστερίσκο και λέω ότι για να το σκεφτούμε μήπως δεν είναι έτσι. Και μετά από λίγο διαψεύστηκε βέβαια. Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε και από το Ειρηνικά και βλέπουμε ότι εμένα μου άρεσε, δηλαδή έχετε μια ενότητα που λέγεται Good News στο, ναι, site. Γιατί το βάλατε αυτό? Από την πρώτη στιγμή το ήθελα το Good News. Κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς, Αντρέα, έχει μια σφραγίδα προσωπική, λίγο του χαρακτήρα μου, άμα το δεις λίγο. Το βασικό μου χαρακτηριστικό είναι να χαμογελάω σαν άνθρωπος και να βλέπω και την καλή πλευρά. Το δεύτερο κουσούρι που έχω κληρονομήσει, αν θέλεις, από την καριέρα στην τηλεόραση, είναι ότι όλα έλεγα πάντα κακές ειδήσεις. Μα πάντα κακές ειδήσεις, μα πώς σκοτώθηκαν. Λέω, ρε παιδί μου, ας κάνουμε και το μονόστιλο που είναι καλό να το πούμε, να το αναδείξουμε. Βέβαια, ο κόσμος δεν δίνει σημασία στο Good News. Ναι. Θέλετε να σας πω, έτσι, με μεγάλη, τι να το πω, απογοήτευση να το πω. Εγώ θα επιμείνω, αλλά σας λέω τα συμπεράσματα που έχω βγάλει. Ποια κάνουν κλικ? Ναι. Για πείτε μας, είναι πιο πολύ το lifestyle, ας πούμε. Κλικ κάνει σαφέστατα πρώτα απ' όλα το lifestyle. Κλειδαρότρυπα. Όσο πιο trash είναι, όποιος και να το σερβίρει, ακόμα και εγώ που πούμε δεν συνδέομαι με το τρας. Mm-hmm. Θέλουν αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Έχει κουραστεί ο κόσμος και θέλει να ξεκουράζεται. Θέλει να ακούσει ότι η Φουρέιρα και από όλο το Mad Awards, η Φουρέιρα με το φουστάνι το μέχρι εκεί πάνω, ναι, ας πούμε, ναι, το άνοιγμα, αυτή ήταν είδηση. Και αυτό τον ξεκουράζει και αυτό τον δροσίζει. Τι να σου πω, μπορεί να είναι και έτσι. Γιατί δεν θέλω να πω ότι έχουμε κακό κοινό, γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος, πολλοί Έλληνες που έχουν επίπεδο και πάρα πολύ ψηλό, ναι, επίπεδο, ναι, μάλιστα, αλλά και εκείνος που έχει το επίπεδο, έχω την αίσθηση ότι όταν μπει στο διαδίκτυο θέλει να δει και το χαζό και τη χαζοειδησούλα να... Ναι, μάλλον είναι κουρασμένος ο κόσμος, βομβαρδίζεται συνέχεια, ναι, και, ναι, έχει τα προβλήματά του. Εγώ ήθελα, κλείνοντας, να ρωτήσω, μια και αναφέρατε νωρίτερα ότι έχετε μια κόρη 23 ετών, αφού είπαμε όλα αυτά, εν τέλει τι λέτε στην κόρη σας, που έχει και όλη τη ζωή μπροστά της, υποθηκευμένη για τα επόμενα 99 χρόνια? Στην κόρη μου λέω 2-3 πράγματα. Το πρώτο που της λέω και της εύχομαι, είναι να κάνει τις επιλογές της καριάς της και να είναι ευτυχισμένη. Το δεύτερο που της λέει είναι να είναι ανεξάρτητη στη ζωή της. Να κοιτάξει, να δουλέψει και να δει να πιάνει τη ζωή η ίδια με τα δικά της χέρια και να μην εξαρτάται ούτε από τον μπαμπά μαμά, ούτε από τον όποιο σύζυγο έρθει μετά στη ζωή της, σύντροφο κλπ. Το τρίτο που της λέω είναι να είναι καθαρή και να αγαπάει τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να της πω, Σάκη και Ανδρέα μου, αυτή την εποχή της 23χρονης Ελενάς μου, ότι η Ελλάδα δεν κάνει για σένα, παρότι σπουδάζει στο εξωτερικό, έτσι. Mm-hmm. Σας το λέω καθαρά και ευτυχώς μου βοηθάει και ο μπαμπάς, γιατί η δημοσιογράφος μαμά αυτή την εποχή δεν θα μπορούσε να σπουδάσει ούτε μια κόρη. Αυτά είναι άλλα θέματα, αφορούν πολλούς και απασχολούν δυστυχώς πολλούς. Αλλά δεν της λέω μην έρθει στην Ελλάδα, ούτε της λέω μην έξω. Της λέω να φτιάξει τον εαυτό της, να τον δομήσει σωστά, να έχει μια προσωπικότητα τέτοια που να είναι για όλες τις αντικσότητες. Και το σημαντικότερο να είναι μαχήτρια στη ζωή. Αυτό. Μάλιστα.
Και μία τελευταία ερώτηση. Από όλες τις διεθνείς προσωπικότητες που έχετε γνωρίσει και έχετε πάρει συνέντευξη, ας πούμε, από την Μπεναζίρ Μπούτο και τον Γιασέφ Αραφάτ μέχρι τον Ρόμπερτ Ντενίρο ή τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, ποια προσωπικότητα είναι αυτή έτσι, που σας κέρδισε πιο πολύ, που τον συμπαθήσατε και σε ανθρώπινο επίπεδο πιο πολύ? Σε ανθρώπινο επίπεδο αρκετούς. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι αυτή την εποχή, τώρα αυτό το καλοκαίρι, τελειώνω το βιβλίο με το παρασκήνιο αυτών των συνεντεύξεων. Α, πολύ ωραία. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Στο τέλος του χρόνου. Να ξαναμιλήσουμε λοιπόν. Ναι, θα ξαναμιλήσουμε. Υπάρχουν πολλά. Θα κάνουμε μια άλλη συνέντευξη ολόκληρη. Πλάκα είχε ο Βαλέσσα που του έριξα όλο το τσάι για να ξεκινήσει η συνέντευξη. Αλλιώς είχε αλλάξει γνώμη και δεν ήθελε. Η Μπεναζίρ Μπούτο που έκανα τη συνέντευξη μέσα στο παλάτι της και είναι η γυναίκα που δολοφονήθηκε, μην ξεχνάμε, μετά από μερικά χρόνια και της είπα μήπως ο σύζυγός σας είναι ο Mr. 10%, δηλαδή ότι παίρνει 10% από όλα τα μεγάλα έργα στο Πακιστάν. Και αυτή έλεγε πόσο ερωτευμένη είναι, δηλαδή έβλεπα μπροστά μου μια ηγέτη που πάνω απ' όλα ήταν γυναίκα. Έτσι. Δεν καταλάβαινε ότι ο σύζυγος στην ουσία της άνοιγε το δρόμο για αυτό που της συνέβη εν τέλει. Βέβαια. Λοιπόν, πολλά θα και πούμε. Και από το καλλιτεχνικό, έτσι, ας πούμε, από τους διάσημους star του Hollywood. Ρόμπερτ Ντενίρο. Είναι φαν. Όταν αποκτήσαμε ιδιότητα με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, μου λέει μετά, να σου πω φιλαράκι από την Ελλάδα, έτσι ακριβώς, όπως με ακούτε. Με πιάνει αγκαλιά και μου λέει, έλα κατέβα κάτω τώρα και στη μεγάλη συνέντευξη τύπου. Και επειδή η ταινία για την οποία είχα πάει ήταν το 15 Minutes που μιλούσε, ερωτευόταν μια Ελληνίδα. Ναι, θυμόμαστε. Ωραία, και έλεγε, σ' αγαπώ, αγάπη μου. Ναι, σε εκεί και έκανε και πρόβες στον καθρέφτη. Αυτή είναι το θυμόμαστε. Έκανε πρόβες στον καθρέφτη. Οπότε άρχισε να φωνάζει, είναι εδώ μια Ελληνίδα, σ' αγαπώ, αγάπη μου και κάτι τέτοιο. Εντάξει, είχε πλάκα πολύ. Έχει ζωντάνια. Ρόμπερτ Ντενίρο ή Αλ Πατσίνο? Τώρα έτυχε να το συναντήσω και Σπύρο μετά, δύο φορές. Οπότε... Η πλάστικα γέρνα. Ναι, Ρόμπερτ Ντενίρο, Ρόμπερτ Ντενίρο. Λοιπόν, κυρία Νικολοπούλα, αγαπητή Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Πριν κλείσουμε, και θέλω να κλείσουμε αυτό, θέλω να πω ότι η κυρία Νικολοπούλου την αδικούσε η τηλεόραση, είναι πολύ πιο όμορφη από κοντά από ό,τι στην τηλεόραση. Πού με έχεις δει καλέ? Είχαμε βρεθεί σε μια συνέντευξη τύπου, είχα τέρθει, τότε ήταν υπουργός ο Βούγιας και είχε δώσει μια συνέντευξη τύπου εδώ και ήταν εδώ και συζητούσαμε. Ναι, συζητούσαμε έτσι σε διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Λοιπόν, μετά από 12 χρόνια, να είστε καλά. Και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανειδέν. Γεια σας. Γεια σας. .gr. Ανεξάρτητο, μαχητικό, αποκαλυπτικό. Τώρα και στα FM. Στην Κεντρική Μακεδονία, Avena FM στους 97,7. Στη Δυτική Μακεδονία, Enigma FM στους 88,1. Το ράδιο 1D.gr με ένα επιτελείο έμπειρων παραγωγών συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία, δυναμώνει ακόμη περισσότερο τη φωνή σου. Ράδιο 1D.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Σύλλογος